και επιρώτησε της αυτόν άρχον λέγον, διδάσκαλε αγαθέ, τι ποιήσα ζωή αιώνιον κληρονομήσω. Κάποτε ένας πλούσιος νεανίσκος αγαπητή μου προσήγησε τον Κύριο και τον ερώτησε τι να κάνει για να κληρονομήσει την αιώνιον ζωή. Αυτή ακριβώς η περικοπή δείχνει, που μας την αναφέρει και ο Μάρκος και ο Ματθαίος μαζί με τον Λουκά, ότι οι νέοι επιθυμούν να ζήσουν κάποια ιδανικά, διότι φαίνεται ότι ο πλούτος δεν ικανοποιεί τον νέον αυτόν και αναζήτει κάποια ιδανικά. Ότι ή τον νέος, μας το λέγει αυτό ο Ματθαίος, και βλέπει κανείς αυτόν τον νέον, παρότι είναι πλούσιος, παρότι ίσως κάποια θέση είχε, διότι ο Μάρκος και ο Λουκάς μας λέγουν ότι το άρχον, όχι δηλαδή άρχον του πλούτου, αλλά άρχον, ίσως κάποιο αξίωμα να είχε, βλέπουμε ότι πράγματι δεν έχει ξεδιψάσει με όλα εκείνα τα οποία του προσέφερε η ζωή και ζητά κάτι περισσότερο. Ζητά την αιώνια ζωή. Ωστόσο, αυτή η περικοπή θέτει ένα ερώτημα και σε εμάς τους σημερινούς χριστιανούς ως προς την νεολαία μας, για να μην πω βέβαια γενικά για όλους τους χριστιανούς, μένω και περιορίζομαι ειδικά στους νέους. Σήμερα ποια είναι τα ιδανικά των νέων? Τι ζητούν οι νέοι μας? Βέβαια, ανέκαθεν, πάντοτε, αλλά ιδιαίτερα σήμερα, οι νέοι δεν ζητούν μόνο αξίες, αλλά και απαξίες. Φυσικά, το να ζητά ένας νέος τις αξίες να τις πραγματώσει, αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Και οι αξίες είναι αυτές που θα λέγαμε είναι η μόρφωση, είναι οι τέχνες οι καλές, είναι γενικά, να μην μακρύγορο, η συγκρότηση της προσωπικότητας. Να γίνει ένας σωστός άνθρωπος ο νέος που βγαίνει στη ζωή του. Οι απαξίες πάλι είναι η μίμηση του κακού, καθιονδήποτε τρόπο. Είναι η αναζήτηση των ειδονών, ο εύκολος τρόπος ζωής. Αυτά είναι απαξίες. Αλλά ό,τι και να ζητήσει ο νέος, πάντοτε θα μένει διψασμένος. Δεν θα ήθελα βέβαια να μείνω εις τους νέους που έχουν γίνει πάρα πολύ στην εποχή μας, που ζητούν τις απαξίες, και είναι ένα δυστύχημα έτσι που μπορεί να λέγει κανείς και να προδικάζει ότι το μέλλον της κοινωνίας μας δεν πηγαίνει καλά, δεν θα είναι καλά. Και έτσι που σιγά σιγά θα αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε αν είμεθα άνθρωποι που ανεβαίνουμε ή άνθρωποι που κατεβαίνουμε, έτσι που να μεταβάλλουμε την εποχή μας σε μία ζούγκλα, την κοινωνία μας σε μία ζούγκλα, και να επικρατεί ο νόμος της ζούγκλας, είναι φοβερό. Δεν θα ήθελα να μείνω με αυτούς τους νέους, οι οποίοι είναι αξιολύπητοι, οι οποίοι επηρεάζονται από χίλια δυο πράγματα για να παρουσιάζουν αυτή την επιθυμία των απαξιών και να θέλουν να ζήσουν μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος είναι φοβερός. Σας είπα, δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτούς. Θα ήθελα να ασχοληθώ με εκείνους οι οποίοι ζητούν τις αξίες και έχουν μια ευγένεια μέσα τους και θα ζητούσαν πραγματικά εκείνα που αξίζουν, όπως είναι η μόρφωση. Είναι μεγάλο πράγμα να θέλει κανείς να μορφωθεί, να αποκτήσει τη γνώση. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν ξεχωρίσει τη γνώση από το βιοπορισμό. Το δυστύχημα στην εποχή μας είναι ότι συνδέομαι την γνώση με τον βιοπορισμό. Θέλουμε βέβαια να μορφωθούμε
για να βγάλουμε χρήματα ή να ζήσουμε γενικά. Έτσι συνδέουμε τη γνώση με τη ζωή μας, τη διοποριστική. Θα ήταν πολύ ευγενές αν ξαναγυρίζαμε πάλι πίσω, όπως οι πρόγονοί μας που αγαπούσαν την μόρφωση, όχι για να ζήσουν, αλλά για να μορφωθούν. Για να διαμορφωθούν, γιατί αυτό θα πει μόρφωσης και μόρφωμα, να διαπλαστούν, να γίνουν πραγματικά σωστοί άνθρωποι, συγκροτημένοι άνθρωποι, να μπορούν να έχουν υψηλές ενατενήσεις. Αυτό είναι το ιδεό και θα πρέπει κάποτε να τίνουμε προς τα εκεί και πρέπει να βοηθήσουμε τους νέους μας ιδίως που αναζητούν την μόρφωση, να προσπαθούν ανά πάσα στιγμή να ξεκολλούν από τον βιοπορισμό, να μην ζητάνε να γίνουν επιστήμονες μόνο και μόνο για να κερδίσουν πολλά χρήματα. Είναι δυστύχημα αν ενώ ξεκινούν για κάτι σπουδαίο, για μια ωραία έφεση, να ικανοποιήσουν, να τους βλέπουμε κατόπιν να παίρνουν μια κατιούσα στις αξίες. Γιατί αν κάποτε βαθύτερος και απότερος σκοπός των είναι τα χρήματα, τότε θα γίνουν απάνθρωποι. Αληθινά θα γίνουν απάνθρωποι. Θα ξεκινούσαν ωραία και θα τέλειωναν πολύ άσχημα. Όπως ακόμη πολλοί άνθρωποι ζητούν μια συγκρότηση της προσωπικότητός των, μόνο και μόνο από ένα κόμπλεξ θα έλεγα, μη σας κάνει εντύπωση αυτό που λέω. Γιατί σήμερα μιλάνε για έναν σωστόν άνθρωπο και θεωρείται ότι είναι όχι καλός ο μη σωστός άνθρωπος. Στους κοινωνικούς μας κύκλους έτσι μιλάμε και λέμε ότι αυτός δεν είναι σωστός άνθρωπος και αυτό υποτιμά. Πολλοί λοιπόν θα ήθελαν να είναι συγκροτημένες προσωπικότητες μόνο και μόνο για να δώσουν ένα μέτρο σωστού ανθρώπου στο περιβάλλον τους. Και αυτό δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό γιατί αποβλέπουν στο πώς θα παρουσιαστούν και όχι το πώς θα είναι οι ίδιοι σαν προσωπικότητες. Λέγει ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Πέτρος το λέγει αυτό. Το λέγει ειδικά για τη γυναίκα, ότι ο πλούτος της είναι από μέσα. Όπως αναφέρει και ένα σχετικός ψαλμός για την Εκκλησία, ότι ο πλούτος της είναι από μέσα. Έσωθεν, λέγει ο πλούτος της θυγατρός του βασιλέως. Έσωθεν. Εφόσον κανείς ανήκει μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, θα πρέπει βέβαια κάπως έτσι να σκέφτεται και να κινείται, πώς να αποκτήσει αυτόν τον πλούτον, αυτήν την συγκρότηση της προσωπικότητος, όχι για να επιδειχθεί, αλλά γιατί έτσι πρέπει να είναι, γιατί πρέπει να καταξιώσει το κατοικώνα Θεού. Και αυτό πρέπει να παρουσιάσει, αλλά έτσι πρέπει να γίνει αυτή η διόρθωση. Είναι σημαντικό να γίνει αυτή η διόρθωση. Όμως, αν έχετε προσέξει, άνοιξαμε μια ματιά στη σημερινή περικοπή, θα είδουμε ότι ο νέος αυτός, παρότι φαίνεται ότι ήταν επιτυχημένος από κοινωνικής πλευράς και αν θέλετε και αρκετά συγκροτημένος, με ευγενή χαρακτηριστικά και με υψηλές εφέσεις, κάτι του λείπε, κάτι αναζητούσε. Γι' αυτό και πήγε στον Κύριο και του είπε: «Κύριε, τι να κάνω για να κερδίσω την αιώνιον ζωή?» Ώστε λοιπόν κάποτε, όταν αυτά τα υπερεύει, τα ξεπέρασε, όλα αυτά τα αγαθά του κόσμου τούτου, ακόμη και αν θέλετε και αυτήν την συγκρότηση της προσωπικότητός του, τότε αναζήτη κάτι άλλο. Τότε είδε μία φτώχεια. Και αυτή η φτώχεια δεν θα μπορούσε να καλυφθεί παρά μόνο εάν ικανοποιεί το με αυτό που ζητούσε, την αιώνια ζωή. Βλέπετε ότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος για την αιωνιότητα, για την αιωνία ζωή, και ότι δεν μένει ποτέ, δεν ξεδίψα ποτέ εάν δεν φτάσει εκεί. Είναι σημαντικό. Ωστόσο, θα ήθελα να έλεγα σε πολλούς αδελφούς
ότι ίσως να μην τους έχει μείνει καιρός με τις πολλές των ασχολίες και με τα τρεξίματα να φτάσουν σε αυτά τα απεριόριστα και τελείωτα στριφογυρίσματα που κάνουμε στη ζωή μας για να πετύχουμε πάντα κάτι, ότι αν κάποτε ηρεμήσουν και σταθούν θα δουν ότι αυτά όλα δεν τους έχουν γεμίσει την ψυχή και θα αρχίσουν να ζητούν κάτι άλλο. Μήπως όμως τότε είναι λίγο αργά? Βέβαια ποτέ δεν είναι αργά, κάποτε όμως είναι αργά, διότι η απόκτηση της αιωνίου ζωής, γιατί για αυτήν ο λόγος, δεν είναι μια υπόθεση που μπορούμε να την πετύχουμε από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι μια υπόθεση ολοκλήρου ζωής και πρέπει να βαθύνουμε σε αυτήν, να την επιθυμίσουμε και πρέπει να ξεκινήσουμε να τη ζήσουμε, και θέλει πολλές προϋποθέσεις για να ζήσει κανείς την αιωνία ζωή. Είναι τρομερά ανόητο εκείνο που λένε μερικοί, ότι θα κοιτάξω όταν γεράσω να φροντίσω για την αιώνια ζωή. Είναι τρομερά ανόητο. Σας ξαναλέγω ότι είναι μια μεγάλη υπόθεση που βέβαια ξεκινάει από εδώ και έχει πίστοση ολόκληρη την ανθρώπινη ζωή, διότι είναι και μόλις φτάνει και στοιχειώδης ο χρόνος αυτός για να κάνει μια αρχή, ένα ξεκίνημα. Και ύστερα, όταν παγιωθεί κανείς μεγαλώνοντας πολύ στη ζωή του, θα έχει πια τη δυνατότητα να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν παρά να το φροντίσει κανείς νέος αυτό το πράγμα, πολύ νέος. Θα ήταν ευλογία για ένα παιδί αν οι γονείς του του υπεδείκνυαν τον δρόμο πού να στραφεί. Δεν θα υποτιμήσει όλα τα άλλα. Τις ανθρώπινες και εγκόσμιες αξίες δεν θα τις υποτιμήσει, αλλά θα πρέπει στο βάθος να του δείχνουν την αιώνια ζωή. Θα πρέπει να αισθάνεται ότι αν μάθει γράμματα θα μπορούσαν αυτά να τον βοηθήσουν να φτάσει στην αιώνια ζωή. Τα γράμματα δεν εμποδίζουν, τα σωστά εννοείται γράμματα δεν εμποδίζουν, ούτε οι επιστήμες, οι σωστές εννοείται επιστήμες δεν εμποδίζουν, ούτε οι καλές τέχνες, και αυτές οι σωστές εννοείται δεν εμποδίζουν. Τίποτα δεν εμποδίζει αν δεν θέλουμε να μην εμποδίσει κάτι. Όλα λοιπόν, αν τα βάλουμε στο πρόγραμμά μας, το τέλος γίνονται ένας δρόμος. Δεν πρέπει να γίνουν εμπόδιο όμως. Ένας δρόμος να γίνουν που θα πρέπει να μας οδηγήσουν εκεί στην αιώνια ζωή. Ο Κύριος θα τον ερώτησε, ο νέος θα τον ερώτησε τον Κύριον, «Κύριε, τι να κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή?» Ο Κύριος του υπέδειξε την εφαρμογή των εντολών. Είναι κάτι το οποίο ίσως δεν υποπτευόμαστε ότι αυτός είναι ο σωστός δρόμος. Νομίζουμε ότι θα πέσουμε σε έναν ευσεβισμό, και τώρα στην εποχή μας τόσο πολλοί τον κατηγορούν τον ευσεβισμό, ότι να τηρώ τις εντολές απλώς θα γίνω ένας ευσεβιστής. Αυτό δεν είναι σωστό. Έχω ψάξει και έχω βρει στους πατέρες της Εκκλησίας μας και εκείνους μάλιστα που λέγονται ότι είναι πολύ θεωρητικοί και πετούν πολύ ψηλά, πρόχειρα σας λέγω, τον Άγιο Σημειών, τον νέο θεολόγο. Έχω επανειλημμένως βρει να λέγει αυτό. Αν κάποτε έχασες το δρόμο σου, έχασες μπροστά σου από τον οπτικό σου ορίζοντα των Χριστών, ξαναγύρνα στις εντολές. Να κάνεις έναν έλεγχο, μήπως δεν τηρείς σωστά τις εντολές. Είναι μεγάλο πράγμα η τήρηση των εντολών. Δεν το λέγω εγώ, το λέγει ο Κύριος. Τήρησε τις εντολές. Δεν ήταν ένα κάτι που θα μπορούσαμε να υπούμε ότι εδώ ο Κύριος με ένα επιπόλαιο τρόπο απαντάει στον νέον αυτόν. Άπαγε τις βλασφημίες. «Κύριε, τι να κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή?» Σαφώς. Σαφής και η απάντηση. Τήρησε τις εντολές. Στην ερώτηση «και ποιες μπορεί να είναι αυτές οι εντολές», είδατε που απαριθμεί ο Κύριος μερικές εντολές, και μάλιστα από εκείνες που αναφέρονται στις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, που είναι από τον δεκάλογον των εντολών. Για να μην πει κανείς, μήπως υπάρχουν και κάποιες άλλες εντολές, κάποιες και κρυμμένες εντολές, κάποιες μυστικές εντολές. Όχι, οι γνωστές, αυτές που υπάρχουν.
Αν ο νέος αυτός έλεγε: «Κύριε, σε ευχαριστώ. Ό,τι μου είπες, το κάνω». Και εκεί διεκόπτεται ο διάλογος και έφευγε. Πέστε μου, ο νέος αυτός, κατά την προτροπή του Κυρίου, εάν τηρούσε τις εντολές, όντως θα κέρδιζε την αιώνιον ζωή? Αναμφισβήτητα. Αναμφισβήτητα. Το υπογραμμίζω αυτό. Πρέπει να τηρήσουμε τις εντολές. Όλες τις εντολές. Ο Κύριος είπε σαφώς: «Εάν αγαπάτε με, τα σεντολάς, τα σεμάς τηρήσατε. Εάν με αγαπάτε», λέγει, «να τηρήσετε τις δικές μου τις εντολές». Είναι μια βασική προϋπόθεση αυτή η αγάπη, πράγματι. Όταν ο Κύριος, όταν εκείνος λέγει ο νεαρός ότι τη σε τήρησα από τα παιδικά μου χρόνια, βέβαια δεν είχε βαθύ ενεπίγνωση αυτής της τηρήσεως. Είναι εκείνη η φράση που λένε πολλοί: «Τηρώ τις εντολές του Θεού». Τις τηρείς? Για κάνε μια αναθεώρηση κατά πόσο τηρείς τις εντολές του Θεού. Επιτρέψατε μου να σας πω ότι οι εντολές είναι απίθμενες. Έχουν τέτοιο βάθος. Βλέπαμε μια επιφάνεια, όπως ακριβώς βλέπουμε, έχουμε μια τρύπα στην επιφάνεια της γης. Αυτή όμως μπορεί να οδηγεί σε ένα απίθμενο σπήλαιο. Έτσι και εδώ βλέπουμε την επιφάνεια των εντολών. Όταν επί παραδείγματι μπορεί να λέγει εντολή «μη κλέψεις», «μη φωνεύσεις», θα λέγε κανείς απλά: «Μα ούτε έκλεψα ούτε σκότωσα». Και όμως πόσες φορές μπορούμε και να έχουμε κλέψει αοράτως, με τα μάτια μας, ξένα αγαθά, και να έχουμε σκοτώσει, όχι βέβαια αφαιρώντας άμεσα τη ζωή, να έχουμε σκοτώσει τον άλλον, την υπόλοιψή του, το δίκαιό του ή ό,τι άλλο. Έτσι με τόση επιπολαιότητα μπορούμε να λέμε ότι δεν έκλεψα και δεν σκότωσα. Πρέπει να αναθεωρούμε πάντοτε και να λέμε: «Τηρώ τις εντολές». Εάν ακόμη μέσα μας δεν γεννήθηκε η μαρτυρία της αιωνίου ζωής, γιατί από εδώ αρχίζει η αιώνια ζωή, προσέξατε το, από εδώ αρχίζει η αιώνια ζωή, αν δεν έχουμε την μαρτυρία αυτής της αιωνίου ζωής, να το ξέρουμε, δεν έχουμε ακόμα τηρήσει σωστά τις εντολές. Παρά τα αυτά, ο νέος αυτός σπέβδει και λέγει: «Τις ετήρησα τις εντολές. Τι μου λείπει?» Φαίνεται λοιπόν ότι αισθάνεται ανεπάρκεια. Βέβαια η ανεπάρκεια του ή το ακριβώς γιατί δεν ετήρησε τις εντολές. Ή το πλούσιος αυτός, και το φαίνεται όχι φιλάνθρωπος. Φαίνεται ότι ήταν τσιγκούνης. Φαίνεται δεν αγαπούσε τον πλησίον του. Θα μου πείτε, το θέμα της φιλαργυρίας είναι μέσα στο θέμα των 10 εντολών? Αναμφισβήτητα. Σας είπα, εκεί είναι κρυμμένο όλος ο νόμος του Θεού. Και όχι μόνο ο παλαιός νόμος, και ο καινούριος. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αναλύει τις 10 εντολές με το φως της Καινής Διαθήκης. Είναι καταπληκτικό τι έκταση έχουν αυτές οι εντολές. Έτσι δεν τις στήρισε σωστά, διότι όταν ο Κύριος του είπε εκείνο το κάτι ένα που ζητούσε, του φάνηκε βαρύ, γιατί δεν είχε ήδη κάνει εκείνο το άλλο, το ελαφρύτερο. Ποιο? Να είναι φιλάνθρωπος. Έκανε κακή χρήση του πλούτου του. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος κοίταζε μόνο για τον εαυτό του. Είχε έναν ατομισμό. Βλέπετε λοιπόν ότι αποδεικνύεται ότι ήταν ή το ανεπαρκής, ελλιπής στην τήρηση των εντολών του Θεού. Πάντως ο Κύριος του λέγει: «Ένα σου λείπει». «Κύριε, τι μου λείπει?» «Πάντα όσα έχεις, πόησον». Ήταν το ευαίσθητο σημείο του. Εκεί τον βρήκε. «Και διάδος πτωχής και δεύρο ακολούθημη». Δύο όψεις του πράγματος. Η μία ήταν να πουλήσει τα υπαρχοντά του, να τα δώσει στους πτωχούς, και η άλλη όψη ήταν:
αφού πια θα ελευθερωθεί από εκείνα που τον εμπόδιζε να ζήσει την πνευματική ζωή ή να βρει την αιώνια ζωή, να ακολουθήσει τον Κύριον. Ο νέος αυτός εσκυθρόπασε, κατέβασε το κεφάλι και έφυγε. Δηλαδή δεν του ήρισε αυτή η λύση. Ένας άλλος νέος, ύστερα από τρεις περίπου αιώνες, περίπου λιγότερο από τρεις αιώνες, όταν στην εκκλησία άκουσε αυτή την περικοπή, σκέφτηκε και είπε: και δεν είναι το πάρα πολύ πλούσιος, ή το κάπως πλούσιος, όχι όμως πάρα πολύ πλούσιος, είπε: θα τα δώσω όλα, θα τα πουλήσω, θα τα δώσω στους φτωχούς και θα ακολουθήσω τον Κύριο. Και αυτός ο νέος ήταν ο κατόπιν Μέγας Αντώνιος. Από αυτή την περικοπή ξεκίνησε και έγινε ό,τι έγινε ο Μέγας Αντώνιος, αγαπητοί μου. Γιατί κατάλαβε σωστά τους λόγους του Κυρίου. Πράγματι βλέπουμε εδώ ότι χρειάζεται μία πίστηση στον Χριστόν για να βγάλουμε, να απαλλαγούμε από ό,τι μας εμποδίζει στην πνευματική ζωή. Ο πλούτος εμπόδιζε αυτόν τον νέον να δει σωστά τις εντολές του Θεού, και ύστερα είναι ένα κάτι άλλο και δεύρο ακολούθημη, είναι η αγάπη στο Χριστό, που σημαίνει εδώ μια ειδική αφιέρωση. Εγώ σ' αφήνω στις εντολές του Θεού. Αν θες όμως κάτι περισσότερο, σου το λέγω. Είναι αφιέρωσης. Αν το θέλετε όμως, ο κάθε πιστός είναι ένας αφιερωμένος. Γιατί είναι καθιερωμένος. Παίρνοντας το όνομα χριστιανός, έχει μια καθιέρωση. Δεν είναι πια τυχαίος. Είναι η παιδί του Θεού. Και αφού είναι παιδί του Θεού, ανήκει στο Θεό. Δύναται να έχει ίσως τα υπαρχοντά του για να ζει και να κινείται μέσα στον κόσμο αυτόν και στη ζωή αυτή. Πλην όμως είναι στο βάθος ένας καθιερωμένος και συνεπώς αφιερωμένος. Έχουμε βέβαια ίσως και μια ειδικότερη, δεν είναι ειδικότερη, όσο θα λέγα περισσότερη αφιέρωση από ανθρώπους που θα ήθελαν να ζήσουν πιο πολύ και να ακολουθήσουν τον Χριστό περισσότερο. Είναι αυτό, αγαπητοί μου, το οποίο είπε ο Απόστολος Πέτρος. Δεν ακούστη στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, όμως λίγο πιο κάτω. Είπε δε ο Πέτρος: Κύριε, να εμείς τα αφήσαμε όλα και σε ακολουθήσαμε. Τι θα γίνει με εμάς? Εμείς τα αφήσαμε όλα. Δηλαδή αυτό που είπες στον πλούσιον αυτόν νεανίσκον, ο οποίος δεν συνεμορφώθη με ό,τι του είπες. Εμείς όμως συνεμορφώθημε. Εμείς τι έχουμε με όλη αυτή την ιστορία? Και λέει ο Κύριος: αν μη λέγω ημίν, ότι ουδείς εστίν ως αφή και οικίεν οι γονείς, οι αδελφούς, η γυναίκα, η τέκνα, ένεκε της βασιλείας του Θεού, ως ουμή απολάβει πολλαπλασίωνα εν το καιρό τούτο και εν το αιώνι το ερχομένο ζωήν αιώνιον. Είδατε τι είπε μέσα? Δεν είναι μόνο τα χρήματα λοιπόν, είναι κάτι περισσότερο. Είναι και μερικά πολύ πολύ νόμιμα πράγματα. Αυτός που άφησε, λέει, το σπίτι του, τους γονείς του, τα αδέλφια του, τη γυναίκα του, τα παιδιά του, για τη βασιλεία του Θεού. Είναι κάτι πιο πέρα. Μη μας εκπλήσει, είναι η ίδια η αφιέρωση όλων των πιστών σε μια κλιμάκωσή της. Θα το πω άλλη μια φορά για να μην τρομάζουμε. Σε μια κλιμάκωσή της. Όσο μπορείς, ανέβα αυτή τη σκάλα της αφιερώσεως. Πάντως μόνο τούτο, αδελφέ, είτε είσαι νέος, είτε είσαι μεσήλιξ, είτε είσαι γέρον, είτε είσαι μέσα στον κόσμο με οικογένεια, είτε όχι, όπως και αν έχει το πράγμα, άπαξ και ευαπτίστης, είσαι αφιερωμένος. Ανήκεις στο Θεό. Τελείωσε. Και αυτή η αφιέρωση έχει, όπως σας είπα, αυτήν την κλιμάκωση που οφείλει κανείς έτσι να κινηθεί. Αν έτσι τα πράγματα, αγαπητοί μου, έχουν, που λέγει εδώ ο Κύριος ότι αν τα αφήσει όλα αυτά, σας βεβαιώνω, και είναι αλήθεια αυτό, αγαπητοί μου, είναι πιο αλήθεια από αλήθεια, ότι εκείνος που άφησε τα υπαρχοντά του τα βρίσκει πολλαπλάσια στον παρόντα αιώνα.
Άλλος Ευαγγελιστής μας λέγει εκατονταπλάσια. Δηλαδή πλήθος περισσότερο, πάρα πολύ. Δεν λέει επταπλάσια. Που πάλι και εκεί αν το έλεγε αυτό θα σήμαινε πλήθος. Αλλά λέει εκατονταπλάσια. Το γιατί και το πώς. Βρίσκει πολλούς αδελφούς, αν άφησε ένα, δύο, τρεις αδελφούς. Βρίσκει πολλούς γονείς, αν άφησε μόνο δύο γονείς. Βρίσκει πάρα πολλά παιδιά, αν άφησε μόνο ένα, δύο, τρία, πέντε παιδιά. Βρίσκει πάρα πολλά σπίτια, αν άφησε μόνο το σπίτι του. Αυτό είναι ένα μυστικό μόνο για εκείνους οι οποίοι μπορούν να το ζουν. Αλλά είναι αλήθεια όμως. Είναι μια μεγάλη αλήθεια αυτό το πράγμα. Γι' αυτό το λόγο θα σας έλεγα, όσοι ακολούθησαν τον Χριστό μέσα στην ιστορία και έμειναν σε πολύ χαμηλά επίπεδα αφιερώσεως, η ψυχή τους δεν ξεδίψασε. Γράφει κάποιος συγγραφέας σύγχρονος ότι θα μαθαίνεις πολλά γράμματα, θα γίνεις επιστήμον, θα έχεις κοινωνική προβολή, κάτι θα μένει αξεδίψαστο μες την ψυχή σου. Θα αισθάνεσαι ότι δεν ακολούθησε τον Χριστόν. Και όταν τον ακολουθήσεις τον Χριστόν, τότε θα ξεδιψάσει η ψυχή σου. Είναι αυτό το αιώνιο ξεδίψασμα και λέγει ο Κύριος ότι έτσι θα βρείτε και την αιώνια ζωή. Είναι με ένα λόγο η αξιοποίηση της κάθε κλήσεως που έχει ο καθένας μας. Αλήθεια, ο καθένας έχει μια κλήση. Το κλήσεις με ήττα. Κλήσεις, κάλεσμα. Βέβαια έχουμε ειδικές κλήσεις, ο καθένας σε κάποιο τομέα να δουλέψει στη ζωή του, να ανταποκριθεί μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Υπάρχει όμως και μια γενική κλήση. Είναι εκείνη που λέει ο Απόστολος Παύλος ότι να μη φανείτε ανάξι της κλήσεως που κληθήκατε από τον Χριστόν. Και ποια είναι αυτή η κλήση, αγαπητοί? Εγώ βέβαια ειδικά υπηρετώ ως κληρικός αυτή τη στιγμή την Εκκλησία του Χριστού. Εσείς υπηρετείτε σε άλλον τομέα ως πάλι μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Δεν είναι αυτό. Αυτή την κλήση που κληθήκαμε όλοι, εκείνο το αξίως περιπατήσε της κλήσεως, είσαι κλήθημεν, που λέγει ο Απόστολος, είναι, αγαπητοί μου, η κλήση για την αιώνια ζωή. Πρέπει να μαζέψουμε όλες τις επιμέρους κλήσεις, να μαζέψουμε όλα τα επιμέρους προσόντα, όλες τις επιμέρους αξίες και να βγάλουμε μια συνισταμένη και να το καταλάβουμε ότι αν όλα αυτά αποτείνονται εκεί προς την αιώνια ζωή, τότε πραγματικά θα έχουμε κερδίσει την αιώνια ζωή. Αν, αγαπητοί μου, πάρε ελπίδα, δεν ακολουθήσουμε αυτό τον τρόπο να ψάξουμε να βρούμε την αιώνια ζωή, τότε ματαιοπονούμε, τότε η ζωή μας θα περάσει διψασμένη, τότε θα έχουμε αποτύχει.